Καλησπέρα σας. Σε αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που διοργάνωσε ο πυρήνας εδώ στο Παπάγου Χολαργού, θα ήθελα να πω μερικές σκέψεις. Λίγα λόγια και καλά, λέει ο λαός μας. Λίγα λόγια θα πω και αυτό μπορώ να το ελέγξω εγώ. Το αν θα είναι καλά, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι αρνούμε και αρνούμαστε σαν ενιαίο παλαϊκό μέτωπο να δεχθούμε και να υποταχθούμε στην κατοχή. Δεν υποτασσόμαστε σε καμία περίπτωση. Δεν υποτασσόμαστε γιατί η εθνική μας κυριαρχία είναι πάνω απ' όλα και θα την παλέψουμε μέχρι τέλους. Αρνούμαστε να δεχθούμε αυτά τα οποία μας έχουν επιβληθεί από τις 5 Μαΐου του 2010, όπως είπε και προηγουμένως ο συνάδελφος ο Κυπριώτης, με την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης και τον όρο του άρθρου 14 στην παράγραφο 5. Αρνούμαστε να περπατάμε στον δρόμο και να βλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται στο πεζοδρόμιο. Αρνούμαστε να βλέπουμε ανθρώπους να σιτίζονται από τα σκουπίδια. Αρνούμαστε να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να μην έχουν εργασία. Αρνούμαστε να βλέπουμε τους νέους μας να φεύγουν στο εξωτερικό για ένα κομμάτι ψωμί. Αρνούμαστε κατηγορηματικά να μην έχει ο Έλληνας πρόσβαση στα νοσοκομεία για αποκατάσταση της υγείας του. Αρνούμαστε αυτή την άθλια ζωή, αρνούμαστε αυτό το καθεστώς γενοκτονίας και τη γενοκτονία δεν τη λέω εγώ, τη λέει η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ του 1948, του Δεκέμβρη του 1948, που έγινε νόμος του κράτους το 1954 και που ορίζει 4 περιπτώσεις σαν γενοκτονία. Πληρώνονται απολύτως οι 3 από αυτές. Αρνούμαστε να βλέπουμε ανθρώπους και να ακούμε ότι οι άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας, συμπατριώτες μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν, λέω εγώ, δολοφονούνται. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ποινικός κώδικας στα άρθρα 301 και 302. Καθορίζοντας τι σημαίνει προώθηση ανθρώπου σε αυτοκτονία. Λοιπόν, εδώ θα τελειώσουμε. Εδώ θα ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία οπωσδήποτε. Θα τα δώσουμε όλα. Να ξέρετε ότι η Επανάσταση του 1821 που έμεινε ημιτελής γιατί δεν απέκτησε, δεν έδωσε ποτέ το περιθώριο των κοινωνικών δικαιωμάτων, θα το δώσει τώρα και θα ζήσουμε σε μια δημοκρατία όπως τη χαρακτηρίζει ο Ισοκράτης, τη δημοκρατία των τριών γιώτα. Ποια είναι αυτά τα τρία γιώτα? Ισοκρατία, ισονομία, ισηγορία.